πολίτες. Και όταν μιλούσα και το εννοούσα ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος παράγει σε πολλά επίπεδα μηνύματα και θα έχουμε και συνέπειες. Η μία είναι στο εξωτερικό. Η δεύτερη είναι στο εσωτερικό. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήρθε και έφυγε την πολιτική σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν ένας πυλώνας της συντηρητικής, της δεξιάς παράταξης στη χώρα μας. Δεν είναι θέμα προσώπων μόνο η κρίση στη Νέα Δημοκρατία, είναι κρίση ταυτότητας και η παραίτησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας επιδίωξης της λεγόμενης αριστερής παρένθεσης, σηματοδοτεί το τέλος μιας επιδίωξης να θεωρηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να φύγει σε 5 μήνες. Ξεκαθαρίζει το πολιτικό τοπίο. Δεν θέλω να κάνω σχόλια για τον κύριο Σαμαρά. Μισό λεπτό, κύριε Φίλη. Ναι. Έχουμε και έξω εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα. Μαρία, που επιβεβαιώνουν αυτό που λέγατε πριν. Ναι. Μαρία. Λοιπόν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, με το Bloomberg και πολλούς δημοσιογράφους, την Τρίτη πάμε για σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης. Πάμε για σύνοδο κορυφής. Λοιπόν, Σταύρος Θοδωράκης.